Μια κινητοποίηση προς τους ΟΑΕ, όλους. Καλώ όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας μας, τους ελεύθερους επαγγελματίες, στη διαμαρτυρία αυτή. Επί της ουσίας έχουμε κουραστεί να λέμε τα αυτονόητα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Με τα χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων στον ΟΑΕ. Υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη. Υπάρχουν ασφαλισμένοι που είμαστε πάρα πολλά χρόνια ασφαλισμένοι και επειδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ταμείο μας κάθε δύο μήνες τη στιγμή που όλα ανεβαίνουν και τα ασφάλιστρά μας, οι οποίοι είμαστε ανασφάλιστοι όσοι δεν μπορούμε να καταβάλουμε τις εισφορές μας, πανατοκίζονται τα ασφάλιστρα αυτά. Είναι τόσο λάθος όλα. Και υπάρχει και προσωποκράτηση, το μοναδικό ταμείο. Που... Ναι, είναι το μοναδικό ταμείο από το οποίο εισπράτανε τόσα χρόνια χρήματα, γιατί όλα τα άλλα ταμεία, αν εξαιρέσουμε των ελεύθερων επαγγελματιών, είναι προς τα αφαιρέσεις λογιστικές στα χαρτιά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι, όχι μόνο του ΑΕΕ και το ΤΣΜΕΔ, υπάρχουν των μηχανικών, όλα τα ταμεία των δικηγόρων, καταβάλουμε χρήματα. Και χάρη σε αυτά τα χρήματα λειτουργούσε ό,τι λειτουργούσε, όσο υπήρχαν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και φωνάζαμε τόσα χρόνια ότι θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν βασικές ανάγκες, γιατί ξέραμε ότι από αυτά τα χρήματα τροφοδοτούσαν και καλύπτανε άλλες ανάγκες. Είναι τόσο αυτονόητα, έχουμε κουραστεί να λέμε τα αυτονόητα. Και διεκδικείται συνεχώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε να λέτε να γίνει ένα, να συνεχίζει να είναι ασφαλισμένος ένας άνθρωπος που δεν καταφέρει να. Είναι θέμα ανθρώπινο. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, εγώ είμαι 46 χρονών και είμαι ασφαλισμένη από 18 χρονών στο ταμείο. Όλα αυτά τα χρόνια πλήρωνα κανονικότητα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν σημαίνει λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι ήμουν ασυνεπής. Έχω αναγκαστικά γίνει ασυνεπής λόγω έλλειψης εισπράξεων. Και ούτε ότι έχουν το δικαίωμα μετά από τόσα χρόνια, εάν ομιγέννητο μου συμβεί κάτι στην υγεία μου, να μου πούνε ότι δεν με καλύπτουν, ενώ έχω προκαταβάλει τόσα πολλά χρήματα χωρίς να έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το ταμείο μου. Τι θα είναι αυτή η κινητοποίηση που ετοιμάζεται? Η κινητοποίηση είναι μια διαμαρτυρία προς τον ΑΕ και κατ' επέκταση προς την κυβέρνηση, τώρα την καινούρια μας κυβέρνηση, που δεν νομίζω όμως ότι καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Διότι λέμε το ίδιο πράγμα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Βάσει υπολογισμών της ΓΕΣΕΒΕ, εάν μας επιτρέπανε να δίνουμε 50 ευρώ το μήνα, όσοι χρωστάγαμε θα είχε εκλείψει το ποσό που χρωστάμε και το ταμείο θα είχε πάψει να είναι παθητικό. Δεν θέλουν να δοθεί λύση. Γιατί δεν θέλουν, το ξέρουν εκείνοι. Και ελπίζω να αλλάξουν γνώμη σύντομα, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ αρνητικά. Για την Κορινθία. Τι υπάρχει δηλαδή, όταν λέτε, όχι, τι θα, κάνετε, τι θα κάνετε εδώ σαν την κινητοποίηση στην Αβριανή. Η διαμαρτυρία θα γίνει στον ΟΑΕ, τι υπάρχουν ώρα, όμως που? Στις 10 η ώρα το πρωί στον ΟΑΕ. Υπάρχει όμως περιοχή μέσα στον νομό που το 75% δεν μπορούν να καλύψουν τις εισφορές του ταμείου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό. Τώρα, επειδή δεν έχουμε ένα κράτος δικαίου, δεν περιμένω και καμία ανταπόκριση, ομολογώ, είμαι τελείως απογοητευμένη. Δεν μου λέει κάτι η αλλαγή της κυβέρνησης φυσικά, διότι δεν άλλαξε κάτι, άλλαξαν μόνο υπουργοί στα υπουργοί, σε κάποια υπουργεία. Η πολιτική αυτών των δύο κομμάτων μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.